Ιωνεύ Νέα Σμύρνη διοργανώνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου ενημερωτικό σεμινάριο με θέμα Ελληνοτουρκικές σχέσεις και τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, με κεντρικό ομιλητή τον Άδωνη Γεωργιάδη, αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και τομεάρχη Εθνικής Άμυνας. Σε αυτό συμπληρώστε την οικονομική κρίση που προκάλεσε και το δημοψήφισμα, αλλά και όλη η αλλοπρόσωπη πολιτική του Ερντογάν. Για πρώτη φορά μετά από χρόνια που κυβερνά ο Ερντογάν, η τουρκική οικονομία πηγαίνει προς τα πίσω. Η λίρα πέφτει, ο τουρισμός του σχεδόν έχει καταρρεύσει. Οφειληθήκαμε εμείς σε ένα κάποιο βαθμό από αυτό. Και σε όλα αυτά προσθέτω τεράστια παρουσία σχεδόν 3 εκατομμυρίων προσφύγων και λαθρομεταναστών στο έδαφος της Τουρκίας. Ενός ρεύματος και τον έλεγχο του οποίου έχει απολύτως ο Ερντογάν και που γνωρίζει ότι αν αυτός διέτασε τη θερμοφυλακή και το λιμενικό του να προσποιείται ότι δεν τους βλέπει, θα ήταν αρκετό για να αρχίσουν τα κύματα να εισέλθουν ξανά στα ελληνικά νησιά. Και είμαι βέβαιος που γνωρίζει πολύ καλά τι θα σήμαινε για την Ελλάδα να στείλει όχι 1 εκατομμύριο, να στείλει, θα ξέρετε καλύτερα από μένα, 300.000. Φαντάζεσαι 300.000 από τα παιδιά να έρθουν στα ελληνικά νησιά. Τι θα σήμαινε για την Ελλάδα. Δεν χρειάζεται να κάνει πόλεμο. Με 300.000 ελληνικά νησιά το καλοκαίρι, όπως θα δρομοποιηθεί πλήρως η ελληνική οικονομία, έχει καταστραφεί ο ελληνικός τουρισμός, έχει γεννήσει το έμπνευμα στο αρνητικό, τα νησιά μας θα είναι σε ανεξέλεγκτη κατάσταση και δεν θα ξέρουμε να τους κάνουμε. Σημειώσουμε τα πόρια μας σύνορα κλειστά, τις ευρωπαϊκές χώρες σε εκλογές και καμία ευρωπαϊκή κυβέρνηση διατεθειμένη να πάρει έστω και ένα πραγματικότητα φοβούμενη το πολιτικό κόστος. Θα στο πω μας το πει, ήμασταν μια ομάδα βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας και μιλούσαμε για ένα μεταναστευτικό πριν από 2 μήνες με ένα πολύ μεγάλο παράγοντα, συλλόγο παράγοντα, των Γερμανών. Και όταν τους ρωτήσαμε ποιο είναι το σχέδιο που η Γερμανία, εάν ο Ερντογάν αποφασίσει να διαρρήξει τη συμφωνία. Θα στο πω στα αγγλικά όπως ακριβώς το πει. You will be isolated. Κοντά μας έχουμε τη Ρόδη Κράτσα, πρόεδρο του Ινστιτούτου Κωνσταντίνος Καραμαλής. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Σήμερα ακούσαμε πολλά σχετικά με την πολιτική της Τουρκίας, όλα όσα συμβαίνουν μέσα στη χώρα. Πιστεύετε ότι αυτά που γίνονται αυτή τη στιγμή, αυτό το έντονο ή έντονη σχέση που υπάρχει με την Ελλάδα, είναι προϊόν εσωτερικής κατανάλωσης για τη χώρα ή υπάρχει κάποια άλλη ατζέντα στην οποία μπορεί να συντελεί και η δυσκολία, η δύσκολη στιγμή στην οποία βρίσκεται η χώρα μας λόγω οικονομικής κρίσης? Αυτό είναι ένα μάθημα που λέτε για μας, διότι καλύτερη άμυνα στην συνεχή επιθετικότητα και προκλητικότητα της Τουρκίας είναι να είμαστε εμείς μια χώρα που μπορεί να σταθεί στα πόδια της, που ξεπερνάει τα προβλήματα της οικονομικής κρίσης, της έλλειψης της κοινωνικής συνοχής, της αυτοπεποίθησης, της ελπίδας. Πρέπει να έχει τη δυνατότητα να βλέπει το μέλλον με αισιοδοξία. Και παράλληλα να σταθεροποιήσει τη θέση της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί η μεγαλύτερη μας άμυνα για τα σχέδια της Τουρκίας και τα σχέδια των μεγάλων δυνάμεων, οι οποίες κάθε φορά κοιτάζουν που εξυπηρετούνται τα δικά τους συμφέροντα, είναι να είμαστε εμείς ένα οργανικό κομμάτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία Ένωση ή το θέλει ή όχι θα προχωρήσει σε μια φάση μετάβασης που θα στοχεύει σε μια μεγαλύτερη ενοποίηση. Και στα πρώτα σχέδια αυτής της ευάνθησης ενοποίησης της είναι και μια πολιτική άμυνας. Λοιπόν, η Ελλάδα πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι έχει ένα μεγάλο κεφάλαιο τη συμμετοχή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μάλιστα στον πυρήνα της, στην Ευρωζώνη, να το σταθεροποιήσει, αυτό να το κεφαλοποιήσει και να είναι πρωταγωνίστρια στην προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης να γίνει δυνατή. Μια δυνατή Ευρώπη είναι καλύτερη άμυνα και προς τις χώρες που μας υπαγορεύουν αυτό που πρέπει να κάνουμε, με το οποίο πάντα δεν συμφωνούμε, αλλά και προς την προκλητικότητα της Τουρκίας. Και η στάση της Ελλάδας μέχρι σήμερα, του ΣΥΡΙΖΑ συγκεκριμένα, πώς θα το χαρακτηρίζετε? Κοιτάξτε, είναι μια κυβέρνηση η οποία δεν έχει ένα σχέδιο για τη χώρα αντιμετώπισης των προβλημάτων της. Καταρχάς, το βλέπουμε στο σημείο της οικονομίας, επιδεινώνεται. Κλείσαμε το 2016 με ύφεση. Οι προοπτικές για ανάκαμψη δεν υπάρχουν. Οι συνθήκες δεν δημιουργούνται που θα κάνουν την ύφεση έστω μια ελαφρά ανάπτυξη. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα της χώρας μας αυτή τη στιγμή.
Απ' την άλλη πλευρά βλέπουμε ότι δεν υπάρχει και ένα σχέδιο ως προς την αντιμετώπιση της Τουρκίας. Χαλαρές αντιδράσεις, με την έννοια η ψυχραιμία είναι απαραίτητη και η νυφαλιότητα, αλλά αντιδράσεις που δείχνουν ότι είμαστε αποφασισμένοι να διεκδικήσουμε τα εθνικά μας δίκαια. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια προκλητικότητα από το Υπουργείο Άμυνας, το οποίο δεν ξέρουμε αν συνάδει όχι με την των αρμόδιων κυβερνητικών παραγόντων του Πρωθυπουργού, του Υπουργού Εξωτερικών, τις απόψεις. Και αυτά όλα είναι όχι μόνο πατήματα προς την Τουρκία, να αισθάνεται ότι μπορεί να εξάγει εύκολα την προκλητικότητά της, έστω για τις εντυπώσεις, αλλά είναι και προς τους διεθνούς παράγοντες ανησυχητικά μηνύματα, διότι όλοι θέλουν να βασιστούν σε μια Ελλάδα παράγοντα σταθερότητας και προοπτική στην νοτιοανατολική Μεσόγειο. Λοιπόν, εμείς πρέπει καθημερινά να αποδεικνύουμε ότι μπορούμε να είμαστε μια δύναμη σταθερότητας. Και η κυβερνητική πολιτική δεν είναι κατάλληλη για να το αναδείξει αυτό. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για όλες σας τις πρωτοβουλίες και τη συμμετοχή, την ευκαιρία συμμετοχής που μου δώσατε. Συνεχίστε έτσι, εμείς θα σας υποστηρίξουμε ως Ινστιτούτο Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμαλής. Για να κλείσω, για να έχουμε το περιθώριο και συζήτηση, για το οποίο πρέπει περισσότερο από όλα να προετοιμαζόμαστε, είναι όχι για ένα θερμό επεισόδιο. Δεν πιστεύω ότι ένα θερμό επεισόδιο αυτή τη στιγμή είναι κεντρικά σχεδιασμένο. Καλό βέβαια είναι να είμαστε και εμείς προσεκτικοί. Γιατί υπάρχουν συγκεκριμένα πρόσωπα τα οποία είναι για τους Τούρκους persona non grata και των οποίων οι συμπεριφορές θα έλεγα ότι λειτουργούν πολλαπλασιαστικά αρνητικά, ειδικά όταν κινούνται στα όρια της πρόκλησης. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να αποδεχτούμε την τουρκική προκλητικότητα σε καμία περίπτωση, αλλά πρέπει να έχουμε κατά νου ότι τα πράγματα πραγματικά σήμερα που μιλάμε είναι με την Τουρκία σε μια κατάσταση οριακή. Αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, αν και εφόσον το συνειδητοποιήσουμε και δεν τσιμπάμε κάθε φορά στην τουρκική επιθετικότητα, από την άλλη όμως να κάνουμε και τις ενδεδειγμένες ενέργειες για να δούμε πώς μπορούμε να θωρακιστούμε έναντι αυτής, και η θωράκιση δεν έρχεται μέσα από την εξαγορά αεροπλάνων, οπλικών συστημάτων και ούτω καθεξής, γιατί πολύ απλά ό,τι και να κάνουμε σε αυτό το πεδίο, πάντα οι συσχετισμοί θα είναι σε βάθος. Κοντά μας είναι ο Αλέξανδρος Ζαβός, υπεύθυνος στο Δήμο της Νέας Σμύρνης για θέματα μεταναστευτικής πολιτικής και ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Στη σημερινή συζήτηση ακούσαμε πολλά για την θέση της Τουρκίας στο μεταναστευτικό. Πιστεύετε ότι η θέση αυτή είναι τέτοια έτσι ώστε να θέλει να πιέσει την Ελλάδα η αύξηση ή η μείωση των ροών των μεταναστών, η συμφωνία που έχει κάνει με την Ευρώπη και το πόσο θα την τηρήσει? Η θέση της Τουρκίας στο μεταναστευτικό είναι στο γενικότερο πλαίσιο της πολιτικής της σε σχέση με την Ευρώπη και τα ωφέλη που θέλει να αποκομίσει. Η Τουρκία από την αρχή που ξεκίνησε τις διαδικασίες συνταξιακές με την Ευρωπαϊκή Ένωση ήξερε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει δεχτή μέσα στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως πλήρες μέλος. Αυτό γιατί θα έπρεπε να αποδεχθεί όλες τις βασικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν να κάνουν με θέματα ισότητας, ελευθερίας του τύπου, ισότητας ανδρών γυναικών κτλ. Ζητήματα που, όπως ξέραμε, η Τουρκία πολύ δύσκολα θα τα εφαρμόσει, αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση πολύ δύσκολα θα δεχθεί να μην τα εφαρμόσει. Όμως το μεταναστευτικό της έδωσε το δικαίωμα να μπορεί να πιέσει για να κερδίζει θέματα και να ανοίγει ενταξιακά κεφάλαια που αφορούν χρηματοδοτήσεις ως προς την Τουρκία. Έτσι, αφήνοντας αυτό το μεγάλο αριθμό μεταναστών, πίεσε προς δύο κατευθύνσεις. Προς την κατεύθυνση της Ελλάδος, διότι η Ελλάδα πλέον δέχθηκε μία πίεση που ξέρει ότι αν δεν κλείσει την κάνουλα η Τουρκία δεν θα μπορεί να τη διαχειριστεί και φυσικά θα άφηνε τις ροές προς την Ευρώπη και πολύ περισσότερο προς την Ευρώπη, η οποία βλέποντας ότι τα νούμερα των ανθρώπων που έμπαιναν ξεπερνούσαν τις δυνατότητες διαχείρισής τους, πήραν απόφαση να κλείσουν τα σύνορα και να αλλάξουν ουσιαστικά βασικούς ευρωπαϊκούς κανόνες. Αυτό έδωσε στην Τουρκία λοιπόν ένα διαπραγματευτικό χαρτί, το οποίο το χρησιμοποιεί τώρα και θα το χρησιμοποιήσει και στο μέλλον. Σας ευχαριστούμε πολύ. Είστε καλά. Είναι ένα τέλος αυτό το παραμύθι. Πρέπει να εξασφαλιστεί η ασφάλεια και η εθνική ακεραιότητα του ελληνικού λαού.
Μόνο δρόμος για να γίνει αυτό είναι να αναλάβουν κέρυες και βαρύμουσα σημασίας θέσεις, άνθρωποι με γνώσεις, σοβαρότητα, ευρωπαϊκό κύρος, αλλά πάνω απ' όλα άνθρωποι που θα σέβονται το έθνος και πατρίδα. Ο Σπύρος Μιχαήλ είναι κοντά μας, ο πρόεδρος της ΟΝΕΔ Νέα Σμύρνη. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Σήμερα παρακολουθήσαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση, ένα σεμινάριο το οποίο είχε να κάνει με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Παρατηρήσαμε, πέρα φυσικά από την ποιότητα της συζήτησης και των ομιλητών, πάρα πολλούς νέους στο ακροατήριο. Όπως ακούσαμε στην αρχή και από τον Άδωνη τον Γεωργιάδη, έχει βγει μια φήμη ότι οι ονεδίτες και οι δαπίτες είναι μόνο για εκδηλώσεις, μπουζούκια, εκδρομές κτλ. Δεν είμαστε μόνο γι' αυτό. Η σημερινή εκδήλωση νομίζω δείχνει κάτι τέτοιο. Υπάρχει σοβαρότητα από τα μέλη της οργάνωσης πανελλαδικά. Υπάρχει ανάγκη για γνώση, επιμόρφωση και ενημέρωση από ανθρώπους οι οποίοι έχουν κύρος, έχουν γνώσεις, έχουν πείρα και μπορούν να μας μεταλαμπαδεύσουν γνώσεις οι οποίες είναι πολύ σημαντικές για μας. Στη συνέχεια τι πρόγραμμα έχετε? Το σημερινό σεμινάριο ήταν η αρχή μια σειρά σεμιναρίων που θέλουμε να πραγματοποιήσουμε, να υλοποιήσουμε σαν οργάνωση. Άλλα 2 ή 3 επιμορφωτικά σεμινάρια, δεν έχει οριστεί ακόμα, με οικονομικά θέματα, θέματα που αφορούν την νεολαία, θέματα που αφορούν την Ελλάδα κυρίως, θέματα καθημερινά για όλους. Και πιστεύουμε να καταφέρουμε να βρούμε το ίδιο ενδιαφέρον ακροατήριο και ομιλητές, ώστε να μπορούσουμε να έχουμε την ίδια ποιότητα στην εκδήλωσή μας, στις εκδηλώσεις μας γενικότερα από εδώ και πέρα, σαν ΟΝΕΔ Νέα Σμύρνη. Και εν γέννη δραστηριότητες της ΟΝΕΔ Νέα Σμύρνη έχετε και κάποιο φιλανθρωπικό έργο? Εν γέννη δραστηριότητες, ναι, έχουμε ήδη κάνει κάποιες φιλανθρωπικές δράσεις. Σκοπεύουμε να κάνουμε και στο μέλλον μερικές. Για παραδείγματος χάρη αθλητικού τύπου, εκδηλώσεις που να αφορούν την νεολαία περισσότερο, ώστε να μπορέσουμε να μαζέψουμε χρήματα για ανθρώπους που τα έχουν πραγματικά ανάγκη, είτε στο Δήμο μας, είτε σε οργανισμούς οι οποίοι πλήττονται λόγω της οικονομικής κρίσης όπως και όλοι μας, και να μπορέσουμε να βοηθήσουμε όσο είναι το δυνατόν περισσότερο. Καλή συνέχεια λοιπόν. Σας ευχαριστώ πολύ. Η Τουρκία για το ρόλο της ως περιφερειακή δύναμη, αλλά και για τις εξελίξεις στο κουρδικό, που είναι πολύ σοβαρό θέμα για την ίδια, είναι πηγή ανησυχίας για την Τουρκία και βλέπουμε την εξαγωγή αυτή της ανησυχίας στο Αιγαίο και στη χώρα μας και στη δυσχέρεια επίλυσης του κυπριακού ζητήματος, όπως συμβαίνει συνήθως. Τώρα αυτό το ζητούμενο για τη χώρα μας είναι σίγουρα η ψυχραιμία, είναι ένα χαρακτηριστικό μιας πολιτισμένης χώρας, η ψυχραιμία, αλλά χρειάζεται βέβαια και να λέμε τα πράγματα με καθαρές κουβέντες, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Και νομίζω ότι πρέπει να αξιοποιήσουμε κάθε δυνατότητα, όχι μόνο των σχέσεών μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τον ΝΑΤΟ, τον ΟΗΕ, αλλά και σε όλες τις πολυμερείς σχέσεις και φόρα, οργανώσεις που βρίσκεται η Ελλάδα, και είναι πολλές αυτές οι πολυμερείς συνεργασίες, στις οποίες μπορούμε να παρουσιάζουμε το πραγματικό πρόσωπο της Τουρκίας. Από το ενημερωτικό σεμινάριο που διοργάνωσε η ΟΝΕΔ Νέα Σμύρνη με θέμα ελληνοτουρκικές σχέσεις και εξελίξεις στο Κυπριακό, για το nstv.gr, Αριέλα Χρυσού.